Οφείλω να σας πω ότι αυτή η κινδυνολογία περί κατάρρευσης της χώρας και της οικονομίας σε περίπτωση που ο λαός δεν λυγίσει στους εκβιασμούς και στην τρομοκρατία και που επιλέξει να σταθεί όρθιος ψηφίζοντας τη μόνη πολιτική δύναμη που σήμερα μπορεί να εγγυηθεί μια διαφορετική πορεία προς τη σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή, αυτοί λοιπόν που αναπαράγουν αυτή την κινδυνολογία είναι ανεύθυνοι, είναι οι δυνάμεις της ανευθυνότητας, είναι οι δυνάμεις που μας οδήγησαν σήμερα στα βράχια και που θέλουν να συνεχίσουν οι ίδιοι να ασκούν εξουσία όχι προς όφελος του λαού, αλλά προς ιδίων όφελος. Και θέλω με την ευκαιρία του ερωτήματός σας να επαναλάβω ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τη χώρα δεν βρίσκονται εκτός των τυχών. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τους εταίρους και τους πιστωτές. Γιατί πράγματι η χώρα δικαιούται δυνατότητας ισχυρής και αποφασιστικής διαπραγμάτευσης πέρα και έξω από το μνημόνιο.